1984-85, επειδή δεν έκρυψα ποτέ ότι είμαι δημιούργημα ενός ιδεολογικού κόσμου, τότε βλέποντας την πατρίδα μου να κινδυνεύει από κάποιες καταστάσεις που ήταν πρωτόγνωρες για αυτήν, θεώρησα σκόπιμο να ενταχθώ στην παράταξη που γεννήθηκα, γαλουχήθηκα, με την ευρεία έννοια του όρου όμως. Ναυαρχίδα βέβαια αυτής της παράταξης ήταν και τότε και τώρα η Νέα Δημοκρατία. Το 1987 έγινε η πρώτη μου εγγραφή ως κομματικού μέλους της Νέας Δημοκρατίας και τα λέω αυτά προσάρση κάθε παρεξηγήσεως, γιατί ο καθένας δικαιούται να έχει την ταυτότητά του, προφανώς και είναι, θα έλεγε κανένας, όχι απλώς προσωπικό βίωμα, αλλά είναι κάτι που το συνοδεύει όλη τη ζωή, αλλά μένα ήταν το στίγμα μου το πολιτικό αυτό. Ήμουνα δημιούργημα όχι των κομματικών σωλήνων, ήμουνα δημιούργημα των ιδεών. Προφανώς όμως, κατά το σεβασμό του συντάγματος και του πολιτεύματός μας, είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε ό,τι πιστεύουμε διαμέσου της συγκροτημένης και συντεταγμένης πολιτείας, επομένως με τους κανόνες του συντάγματος και του κανόνα του εκλογικού, που λέει κόμματα. Δεν έχεις μάλιστα και με κόμμα 3%, δεν μπαίνεις και μέσα στη Βουλή. Είναι αναγκαίο επομένως να βρισκόμαστε όσοι πιστεύουμε σε μια κοσμοθεωρία, σε μια ιδεολογία με στίγμα ισχυρό και έντονο και δυνατό, να εντασσόμεθα σε κάποιο κομματικό μηχανισμό και συνήθως εντασσόμεθα στον παραπλήσιο, σε αυτόν που μπορεί, όπως λέω, να μας χωρέσει και μαζί να περπατήσουμε με άλλους ανθρώπους και να προκύψει το συνθετικό αποτέλεσμα αυτού του κόμματος. Έτσι και τώρα, κατά μία ίδια συγκυρία, το 2015, όταν εξέλιπαν οι λόγοι που εγώ διαχώρισα τη θέση μου 14 Ιουνίου του 2010, για μένα ήταν μια ημερομηνία που δεν μπορώ να την ξεχάσω, επέστρεψα στη Νέα Δημοκρατία, με την οποία τιμήθηκα και προσπάθησα να την τιμήσω και προπάνω μέσα στο νομό Κυρκής, από το νομό Κυρκής. Το 2015 επανήλθα, ήταν η λίστα, δεν ήταν ο σταυρός προτίμησης, επανήλθα πάλι κατά τα γνωρίσματά μου ως απλός στρατιώτης, δεν διεκδίκησα καμία ιδιότητα, καμία θέση και το εξέφρασα τότε αυτό στον πρώην πρωθυπουργό, στον Κώστα τον Καραμαλή, με τον οποίο και συνομίλησα και του είπα ότι επανέρχομαι γιατί δεν υπάρχουν οι λόγοι του να έχω διαφορετική κομματική θέση. Η ιδεολογική μου είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν μπορώ να την αλλάξω ούτε εγώ ίδιος. Αυτή είναι. Και το έλεγα αυτό γιατί εξέλιπε η μεγάλη σύγκρουσή μου με την τότε ηγεσία που με έκανε να αποχωρήσω και εξέλιπαν και οι λανθασμένες πολιτικές που έβλεπα ότι βήμα-βήμα ερχόταν στην πατρίδα μου και εγώ δεν μπορούσα να τις υπηρετήσω. Και επειδή ήταν και θέματα συνειδησιακά αυτά, όπως σας έχω πει πολλές φορές, στο πρώτο μνημόνιο ήμουν ο κήρυκας του να πάμε όλοι μαζί, συγκρούστηκα και μες στο κόμμα μου τότε, δεν εισακούστηκα, τώρα τι να επαναλάβω με μάταιο τρόπο και εγώ ότι πόσο δικαιώθηκα. Πίστευα και τότε ότι απ' τη μια ο ανεκδίκητος, αυτός πρωθυπουργός που κακή τη επιλογή των Ελλήνων βρέθηκε να είναι πρωθυπουργός, ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, ο οποίος έκανε μύρια όσα εγκλήματα, μέχρι και του σημείου να πάει σε ένα νησί της Ελλάδος, το Ακριτικό, και από εκεί χωρίς συνηγορία Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς την ετοιμιγορία της Ελληνικής Βουλής, να βάλει τη χώρα σε ένα δεδαλώδη δρόμο που δεν ήξερα με πού θα οδηγήσει, που για πρώτη φορά ήταν πρωτόγνωρη κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ σωστά είπε ο ίδιος και διαπίστωσε καθοδόν. Η άποψή μου όμως ήταν ότι και τότε, όπως η Ισπανία, όπως η Πορτογαλία, μετέπειτα η Κύπρος και τόσες άλλες χώρες, ότι αν δεν συνταχθούν οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, δεν θα υπάρχει τοποθετό αποτέλεσμα. Η κρίση ονομάζεται κρίση όταν διαρκεί κάποια περίοδο που χαρακτηρίζεται ως κρίση. Αυτό δεν είναι κρίση που συνέβη στην πατρίδα μας. 8 χρόνια μετρημένα και ποιος ξέρει πόσο άλλο καιρό, είναι μια καταδυνάστευση της πατρίδος και μια φτωχοποίηση διαρκής των πολιτών. Λοιπόν, μετά το πρώτο μνημόνιο, όταν άρχισε το πρώτο μεσοπρόδεσμο με τα περίφημα 168 μέτρα, τα οποία ήμουν από αυτούς που τα διάβασα και είδα ότι πλέον δημιουργούν αλυσοδεμένους πολίτες και πατρίδα γονατισμένη, εγώ διαχώρισα τη θέση μου, είπα ότι αυτά δεν μπορώ να τα υπηρετήσω. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και δεν βρήκα τη διέξοδο που πίστευα εγώ, αφού κλώτσισα καρέκλες, αξιώματα, έμεινα εκτός πολιτικής. Και τόλμησα να μείνω χωρίς να δεχθώ ποτέ
κανένα άλλο αξίωμα δωτό που μου δινόταν, γιατί πίστευα ότι δεν μπορώ να υπηρετήσω την ασκούμενη πολιτική, η οποία για μένα ήταν νομοτελειακά που οδηγούσε και που θα οδηγήσει. Το 15 το λέω για να ξέρετε ότι επειδή ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο τότε και είπα ότι αφού ψηφίστηκε πλέον μένουν τα απόνερα της δημιουργίας πλέον, της υλοποίησης αυτού του μνημονίου. Πίστευα δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο τώρα, όσο και αν πράγματι αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας μετά το Eurogroup μοιάζει πάλι με ένα μικρό μνημόνιο το οποίο έχει 5 κόμμα τόσο δις για τους πολίτες. Έτσι λοιπόν, εγώ ενεργοποιούμε έντονα με την ταυτότητά μου στη Νέα Δημοκρατία, που από το 2015 εντάχθηκα ξανά και αγωνίζομαι για αυτήν, ενεργοποιούμε με ένα στίγμα αυτό που φέρω. Τι ήμουνα εγώ? Ήμουνα 12 χρόνια βουλευτής και 2 χρόνια υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το στίγμα ενεργοποιούμε, έχοντας γνώση πάντοτε, και όσοι με ξέρουν καλά και στο νομό Κιλκής ξέρουν ότι δεν διέκρινα ποτέ το νομό Κιλκής ιδιαίτερα από το νομό Θεσσαλονίκης, πόσο μάλλον όταν αναλογιστούμε ότι εκείνα τα χρόνια το 1/3 του εκλογικού σώματος του νομού Κιλκής κατοικούσε στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και το γραφείο μου ήταν ζωντανό και λειτουργούσε για τους ετεροδημότες κυλκισιώτες στο νομό Θεσσαλονίκης 12 συναπτά έτη, όσα λειτουργούσε και ως βουλευτής στο νομό Κιλκής. Δηλαδή, για μένα η ενασχόλησή μου και στη Θεσσαλονίκη από τα φοιτητικά μου χρόνια και στο νομό Κιλκής είχαν κάποια κοινά γνωρίσματα. Εάν ερχόταν ο Σταυρός Προτίμησης, προφανώς και θα ερχόμουν να δοκιμαστώ ξανά και να ζητήσω να αντιπροσωπεύσω αυτόν τον κόσμο που με τίμησε στο νομό Κιλκής. Με τη λίστα ή οτιδήποτε άλλο, επειδή δεν ήμουν κανένας από αυτούς που διαπραγματεύεται και ζητάω φίτσια, έλεγα όπου και να με τοποθετήσουν δεκτό το όνομά μου. Βάλτε το απλώς να υπάρχει, να υποδηλώνει αν νομίζετε ότι κάτι σηματοδοτεί. Έτσι λοιπόν με αυτή την ιδιότητα έρχομαι και να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις. Και το λέω πολύ απλά. Το 1996 εγώ πολιτεύτηκα και επειδή έφερα ένα δυναμικό αποτέλεσμα με 17 μέρες προεκλογικού αγώνα, κατόπιν επί 4 χρόνια είχα το γραφείο μου ανοιχτό, λειτουργούσε κάθε μέρα στελεχωμένο και αγωνιζόμουν και για τη Νέα Δημοκρατία και για το Κιλκής, στα θέματα του Κιλκής. Έτσι λοιπόν, η νομιμοποίηση η δική μου, πόσο μάλλον με την ιδιότητα του πρώην βουλευτή επί 12 χρόνια και υφυπουργού αυτού του κόμματος, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται εγώ να το αιτιολογήσω. Αυτή τη στιγμή πήρα την απόφαση να ενεργοποιηθώ και να συνεισφέρω με ό,τι σηματοδότησε η πορεία μου μέχρι τώρα η πολιτική και η οποία σηματοδότησε πράγματα μετά το 1987 στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η ταυτότητά μου παρέμεινε αναλύωτη και τη λέω και σήμερα ξανά για να ξεκαθαρίσω κάποιες έννοιες και λέξεις κλειδιά. Η κοσμοθεώρηση μου ήταν έθνος, πατρίδα, πολιτεία, κοινωνία. Το έθνος ως πολιτισμική συνθετική οντότητα που περικλεί και τα γνωρίσματα εκείνα της παραδοσιοκρατίας του λαού μας και των Ελλήνων και της Ορθοδοξίας μας. Η πατρίδα είναι των πατέρων μας η γη. Η πολιτεία είναι αυτή η οποία λέμε κράτος, το οποίο πρέπει να το βελτιώσουμε, να είναι αποδοτικότερο, και η κοινωνία είναι η ζώσα πραγματικότητα της κοινωνίας που ζούμε. Γι' αυτά επομένως, για αυτές τις λέξεις κλειδιά, για αυτές τις έννοιες, έχω συγκεκριμένη θέση, έχω συγκεκριμένη κοσμοθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία, η ναυαρχίδα αυτής της ευρείας κεντροδεξιάς παρατάξεως, είναι ένα πατριωτικό, λαϊκό κόμμα που έχει κυρίαρχο γνώρισμα την ελευθερία της δημιουργίας και ως αξία ζωής, αλλά και προπάντων ελεύθερης δημιουργίας. Αυτό ήταν το κυρίαρχό της. Δεν είχε ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να δείξει πόσο φιλελεύθερη είναι ή πόσο ελεύθερη, αφού τα κύτταρά της, τα στοιχεία της, τα θεμελιώδη, έχουν να κάνουν με την ελεύθερη δημιουργία. Τώρα, θέλω με ιδιαίτερο τρόπο να σταθώ σε δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με τους νέους και το άλλο έχει να κάνει με το θέμα που είναι των ημερών του Σκοπιανού. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς τους πολιτικούς που σε μένα ανήκει η φράση ότι οι πολιτικοί που δεν τίμησαν νεκρούς δεν θα τιμήσουν ζωντανούς. Δηλαδή η ασφαλιστική δικλίδα του να προσδοκά ένας πολίτης, μάλιστα σε μια χώρα με μύρια προβλήματα που δεν ολοκληρώθηκε να λειτουργήσει ως ευνομούμενη πολιτεία, ως αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή,
ο οποίος έχει μύρια προβλήματα τα οποία δεν του τα δίνει το κράτος, δεν του υπηρετεί το κράτος αυτά όπως σε ευνομούμενες πολιτείες ευρωπαϊκές, είναι δεδομένο ότι ο πολιτικός ο οποίος ατιμάζει νεκρούς που εν ονόματι αυτόν βρέθηκε συνεχιστή στην πολιτική διελκυστίδα και στη ζωή, είναι δεδομένο ότι θα είναι πολύ ελαστικός και τα φαινόμενα του εκφυλισμού θα τον καταβάλουν εύκολα όσον αφορά για τους ζώντες πολίτες οι οποίοι έχουν την ανεργία τους, έχουν τη φτωχοποίησή τους, έχουν τις πίκρες και τους καημούς τους που πρέπει ο πολιτικός υποχρεωτικός, αν δεν είναι μπροστά από αυτούς, πρέπει κατ' ελάχιστον να είναι δίπλα, ποτέ πίσω. Αυτό που γίνεται, αυτή η τραγωδία των τριών τελευταίων δεκαετιών στην πατρίδα μας, όπου ο πολιτικός κόσμος, αντί να είναι καθοδηγητής, αντί να βρεθεί μπροστά, όχι πολύ μπροστά για να μην ξεμακραίνει όπως λέει η κινέζικη παροιμία, κατ' ελάχιστον να βρεθεί δίπλα στον κόσμο, δυστυχώς βρίσκεται πίσω από το κάρο. Πηγαίνει το κάρο μπροστά και ακολουθούν με λαϊκισμό από πίσω οι πολιτικοί. Έτσι λοιπόν καταφέραμε, μη τιμώντας νεκρούς, να ατιμάσουμε και τη νέα γενιά. Με τα ιδιωτελή γνωρίσματα, όχι μόνο, προσέξτε, εγώ δεν θα κρυφτώ, όχι μόνο των πολιτικών, αλλά και τους πολίτες που τους οδηγήσαμε σε μονοπάτια τέτοια, δεν σταθήκαμε άξιοι και δυναμικιά να αντιδράσουμε και να μην ζήσουμε αυτή την αφέμαξη της νεολαίας που ζούμε σήμερα στην πατρίδα μας. Μπορεί να λένε πολλά νούμερα, ξέρετε, 500, 600 χιλιάδες. Εγώ σας λέω ότι 350 χιλιάδες είναι νέοι κάτω των 35 ετών, αυτοί οι οποίοι φύγαν από το 2010 και μετέπειτα από την πατρίδα μας. Αν υπολογίσετε δε ότι κάθε από τις οικογένειες τις ελληνικές, οι 350.000 μετρημένες οικογένειες με στατιστική έρευνα έχουν πρόβλημα παιδιού με εξάρτηση, από εξαρτησιογόνες ουσίες, αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι έχουμε σκοτώσει αυτή την ελπίδα που όλοι διακηρύττουμε ότι είναι το μέλλον του έθνος, ότι συνιστούν την ελπίδα και για την κρατική μας αναγέννηση και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή πλέον είναι ένα κράτος, μια κοινωνία γερόντων που γίνεται γεροντότερη και η ελπίδα πάβει να υπάρχει. Δηλαδή πήραμε το μέλλον των παιδιών μας εν ονόματι κάποιας ισορροπίας, κάποιας στασιμότητας οικονομικής, κάποια σύνταξη η οποία πρέπει να μείνει σε κάποια επίπεδα και δεν δεχθήκαμε να συγκρουστούμε, να θυσιάσουμε πράγματα που να προδικάζουν ότι θα υπάρχει μέλλον σε αυτή την πατρίδα και σε αυτή την πολιτεία. Εγώ καλώ τους νέους. Έχουν ένα μεγάλο στοίχημα όσοι απομείναν να μην είναι μόνο οργισμένοι, που είναι δικαιολογημένη η οργή τους. Να μην είναι μόνο πικραμένοι έως λυπημένοι. Δεν επιτρέπεται να είναι απογοητευμένοι. Και εγώ ένας παλιός νέος, ή αν το ας πούμε επιτραπεί η αντιφατικότητα, ένας ηλικιωμένος νέος, που θέλω να αγωνίζουμε και να ατενίζω το μέλλον και να οραματίζουμε για αυτόν τον τόπο, για αυτή την πατρίδα και για αυτή την ελληνική κοινωνία, τους καλώ να επαναφέρουμε την πολιτική στην πολιτική. Να επαναθεμελιωθεί η πολιτική σε αυτόν τον τόπο. Εάν δεν επαναθεμελιωθεί η πολιτική, ματαιοπονούμε ότι κάποιος φωτεινός ηγέτης πλέον με πεφωτισμένη δεσποτεία ή οτιδήποτε άλλο θα προκύψει. Εξέλιπαν πλέον αυτές οι δυνατότητες. Οι ανοιχτές κοινωνίες, η συμμετοχή μας σε συμμαχίες δεν μας επιτρέπουν πλέον τέτοιους οραματισμούς και να τους ήθελε κάποιος, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχουν. Επομένως, επαναθεμελίωση της πολιτικής. Να μάθουν ξανά την ελληνική γλώσσα, να το ζητήσουν, να το απαιτήσουν αυτό το πράγμα. Για να δοθεί στις λέξεις το νόημα που πρέπει, για να μπορέσουμε επιτέλους να συνεννοηθούμε. Δεν τις λέω τυχαία αυτές τις φράσεις. Ελληνική γλώσσα, λέξεις, περιεχόμενο ενιών, ταυτόσιμο, να λέμε πράγματα τα οποία να τα εννοούμε με τον ίδιο τρόπο, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Εκστομίζουν φράσεις να συνεννοηθούμε. Πώς να συνεννοηθούμε όταν εγώ την πατρίδα την θεωρώ ότι είναι έτσι κατά τη γραμματική Τζαρτζάνου ή Τριανταφυλλίδη και ο άλλος θέλει τη δική του την θεώρηση ότι η πατρίδα είναι κάτι άλλο, δεν είναι των πατέρων μου η γη. Μα αφού έτσι ορίστηκε η λέξη στην ελληνική γλώσσα. Εάν δεν συνεννοηθούμε, επομένως δεν κατανοήσουμε τη γλώσσα μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνεννοηθούμε. Και όταν λέω επαναθεμελίωση της πολιτικής, ειλικρινά, πιστεύω ότι είναι η ώρα πλέον, μετά από τόσα χρόνια μεταπολιτευτικά,
τα οποία πολλές φορές διακηρύχθηκε ότι τελείωσε η μεταβολής και όλο έχει κάτι απόνερα και παρακλάδια, προπάντων με τη φτωχοποίηση, να ζητήσουν οι νέοι πλέον και συντακτική εθνοσυνέλευση για μια ριζική αναμόρφωση του πολιτεύματός μας, δευτερευόντως βεβαίως με ελαστικότερο τρόπο την αναθεώρηση του συντάγματος, να την δουν ότι είναι ένα γεγονός που τους αφορά και πρέπει αυτοί να μεταφέρουν στους αντιπροσώπους τους αυτά τα οποία θα ψηφιστούν για αναθεώρηση του συντάγματος, ή την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματός μας διαμέσου των κομμάτων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό. Το πολίτευμά μας είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία προεδρευωμένη. Εάν τα κόμματά μας δεν καταστούν αγαθά και σωστά, δεν υπάρχει ελπίδα να προκύψουν σωστές θέσεις, δεν υπάρχει σωστή υπηρέτηση των όσων διακηρύξουν. Δηλαδή κόμματα αποστεωμένα όπως κατάντησαν προπάντων τον τελευταίο καιρό δεν έχουν καμιά ελπίδα να συνεισφέρουν, ή όποια ελπίδα βρίσκεται στην επιλογή κάποιων φωτεινών μυαλών, αν ο καλός Θεός της πατρίδος μας αξιώσει να βρεθούν στην επιλογή του εκάστοτε μελλοντικού πρωθυπουργού που μπορούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Έτσι επομένως η έκκλησή μου προς τους νέους δεν είναι εκείνη κοινότυπη. Για μένα είναι εκ θεμελίων πλέον. Οι νέοι καλούνται, αν θέλουν να φέρουν τη ζωή που ίδιοι ονειρεύονται, να μην την περιμένουν από κανέναν άλλο. Πρέπει να τη θεμελιώσουν οι ίδιοι. Και γι' αυτό πρέπει να δοθούν αγώνες. Τώρα, 45 χρόνια στην πολιτική μου διαδρομή, από μικρό παιδί, σημαδεύτηκαν κατά την κοσμοθεώρησή μου την εθνοκεντρική, από όλα τα μείζωνα ελληνικά ζητήματα που μας αφορούν, που αφορούν τον ελληνισμό. Βόρειος Ήπειρος, Κύπρος, Σκοπιανό και τόσα άλλα. Αλλά αυτά, επειδή έχουν να κάνουν με μια εδαφική αναφορά, τα αναφέρω. Έδωσα αγώνες πολλούς. Είναι πολλά που λέγονται και πολλά που δεν λέγονται, γιατί έτσι πρέπει. Με θλίψη είδα να προδίδεται το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, που δεν έχει δικαίωμα κανένας να το προδώσει και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, να εκχωρήσω δηλαδή το είναι, το πιστεύω μου, την ταυτότητά μου, μόνο και μόνο επειδή κάποιος υπουργός εξωτερικών ή κάποιος που βρέθηκε με τυχαία συγκυρία πλειοψηφίας πρωθυπουργός θέλησε να συνάψει μια συμφωνία, η οποία συμφωνία θα είναι μεταξύ δύο μερών. Και θα είναι μάλιστα όχι κατά την πατροπαράδοτη γνωστή ιστορική αναφορά του ελληνισμού, αλλά κατά τη δική τους θεώρηση, επειδή τάχα στο μέλλον κάποια άλλα συμφέροντα που δεν είναι προκαθορισμένα θα έρθουν να μας δείξουν τι θα συμβεί. Αγνοούν οι ανόητοι ότι στη ζωή το μόνο υπαρκτό γεγονός είναι το παρελθόν. Δεν υπάρχει άλλο υπαρκτό γεγονός. Και σήμερα που μιλάμε, καλή ώρα, οι 5-6 εδώ φίλοι καλοί, όταν θα φύγουμε θα είμαστε μια νέα συνάντηση του παρελθόντος. Η πραγματικότητα επομένως, η ζώσα, είναι το παρελθόν και δεν δέχομαι να τη διαπραγματευτούμε. Λοιπόν, είναι απλά πράγματα. Συγχαίρω τους περιφερειάρχες με πρώτο τον Απόστολο τον Τζικώστα, μαζί με τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου και όλους τους δήμους, τους δημάρχους και τα δημοτικά του συμβούλια, που πήραν μια απόφαση για μένα καθοριστική, γιατί ο αγώνας αυτός πρέπει να περάσει σε θεσμικά όργανα. Δεν είναι δυνατόν οι κινητοποιήσεις να γίνονται από τον κύριο κανένα που από το Facebook ή από το διαδίκτυο καλεί κάποιους ανθρώπους που έχουν το πάθος, έχουν την αγάπη, νιώθουν προδομένοι και ξεκινούν να κάνουν αγώνες οι οποίοι οσονούπου και εκφυλίζονται. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η μεγάλη εικόνα της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών με τα συλλαλητήρια μιας συγκέντρωσης του Πολυκάστρου ή της Κατερίνης ή μιας άλλης αποσπασματικής. Γι' αυτό χτύπημα που δεν σκοτώνει δυναμώνει, έλεγε ο Λένιν στην προπαγάνδα του. Λοιπόν, επομένως το χτύπημα πρέπει να είναι την ώρα που πρέπει και να γίνει από θεσμικούς φορείς. Και ειλικρινά χαίρομαι ιδιαίτερα που έλαβαν αυτή την πρωτοβουλία να ζητήσουν πράγματι να πάει ο λόγος στους Έλληνες, να δοθεί ο λόγος στους Έλληνες. Αν δεν είναι αυτό μείζον θέμα και είναι οι γραφικότητες αιτιολογία επιφανών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος και άλλων, ότι λέει μα είναι λέει, ένα όνομα που αφορά τους άλλους, μα η συμφωνία είναι διμερής, δεν μιλάμε για το όνομα
τον άλλον. Μιλάμε για τη διμερή συμφωνία και αυτή η συμφωνία γίνεται με δύο, γίνεται με μένα και με αυτούς, γίνεται με το κράτος μου και με αυτούς. Είναι δυνατόν να μου λες εμένα ότι δεν έχω λόγο? Και θα κλείσω λέγοντας ότι η διοικητική υπόσταση των Ελλήνων ως ενιαία οντότητα και ταυτότητα εδόθη από την Μακεδονική δυναστεία. Η Ελλάς υπήρξε διοικητικά ως έκφραση Ελλάς μόνο από τις εποχές του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι' αυτό και αποκτά λογαριθμική ακόμα αναγκαιότητα πάση θυσία το Μακεδονία, που είναι να παραμείνει ότι σηματοδοτεί ελληνισμό και Ελλάδα. Ύστερα, όπως είπα, διαβάσουν τη γραμματική Τζαρτζάνου και Τριανταφυλλίδη. Από πού και ως πού η σύνθετη ονομασία έγινε δύο και τρεις λέξεις? Όσοι σπουδάσαμε και βγάλαμε το λύκειο τουλάχιστον, ξέρουμε ότι τα σύνθετα ονόματα είναι μία λέξη. Όταν εξτομίζουν οι πολιτικοί και λένε σύνθετη ονομασία, δεν ξέρουν ότι αυτό το σύνθετο είναι μία λέξη, και το οποίο δεν λέχθηκε τυχαία όταν εξτομίστηκε τότε το 1993, γιατί πράγματι δεν μπορεί να προσδώσει ταυτότητα. Και υπάρχουν μύρια παραδείγματα. Νότιο-Αφρικανική Ένωση. Άλλο είναι να λες Νότιος Αφρική και άλλο να λες Νότιο-Αφρικανική. Δεν σηματοδοτεί τον Αφρικανισμό, παραδείγματος χάρη, όταν λες Νότιο-Αφρικανική Ένωση. Όπως δεν θα σηματοδοτούσε και εδώ οτιδήποτε αυτό που είπαμε και κάποιοι τότε το 1993 σαν ίστατη υποχώρηση, το Σλάβο Μακεδονία, με εθνολογικό βέβαια ακόμη καλύτερα προσδιορισμό, ή όπως θα μπορούσε πιθανόν να υπάρξει κάποια καινούρια ονομασία σύνθετη όμως μιας λέξεως, η οποία θα καταργούσε αμέσως και θα έδινε και ταυτότητα και γλώσσα κατά τον προσδιορισμό του ονόματος. Όταν το όνομα προσδιορίζεται με πολλές λέξεις, είναι δεδομένο ότι ο άλλος θα κρατήσει το κυρίαρχο, το ουσιαστικό που τον ενδιαφέρει. Και αυτό συμβαίνει συνεχώς τώρα και αυτά που βλέπουμε όλα με τους άλλους. Όπως παραδείγματος χάρη, λυπάμαι για τους Έλληνες πολίτικους. Και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι αυτός που θέλω να μείνω συνεπής σε ό,τι διακήρυξα και ό,τι πιστεύω, αλλά έχοντας γνώση. Τι έπαθε η Αγγλία που μπήκε ως Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, προσέξτε, την οποία και την αποκαλούμε Μεγάλη Βρετανία, μπήκε ως Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλαξε ονομασία για να μπει. Μια κρατεά αποικιοκρατική χώρα. Και δεν μπορούμε εμείς να το ζητήσουμε για ένα κρατήδιο 2 εκατομμυρίων. Είναι απερίγραπτα αυτά που συμβαίνουν. Και ποιος είπε καταρχάς, σας λέω μερικά που δεν ακούστηκαν πολλές φορές. Καταρχάς να μου πούν κάποιοι εκ των αυτών των συντρόφων των αριστερών. Είπαν ποτέ Μεγαλοβρετανούς τους Άγγλους? Βρετανούς τους λένε, εντάξει, δεν τους είπαμε και ποτέ. Ακόμη δηλαδή όταν είναι το όνομα Μεγάλη Βρετανία, όταν είναι δύο λέξεις, Βρετανούς τους λένε, τους λένε Μεγαλοβρετανούς, γιατί δεν αποτυπώνται. Ναι, μπήκαν όμως ως Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως Μεγάλη Βρετανία, λόγω της στεναρής αντίστασης του Ντεγκόλ, για μια περιφέρειά του, προσέξτε εκεί, για μια περιφέρειά του, στεναρή αντίσταση και επέβαλε την είσοδο ως Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, Μεγάλη Βρετανία είναι το νησί. Το ένα. Ναι, επειδή είναι και η Βρετάνη και η Βόρεια Ιρλανδία. Βεβαίως, το ξέρω, προς Θεού. Ναι, αλλά σας λέω ότι τους λέμε Βρετανούς. Τους λέμε Βρετανούς, γιατί δεν τους λέμε Βρετανούς? Τους λέμε Βρετανούς. Δεν τους λέμε Ηνωμένο Βασιλιάτες. Δεν τους λέμε. Είναι δεδομένο ότι ταυτότητά τους ήταν αυτή. Αλλά δέχτηκαν όμως και παραχώρησε ένα ισχυρό κράτος αυτή την ονοματολογία. Λοιπόν, ψευδολογούν επομένως. Κατά έναν τρόπο απαράδεκτο, απουσιάζει και η γνώση, έχω μύρια σημειωμένα, δεν θέλω να τα αναφέρω, θα κλείσω λέγοντας τούτο. Το ακροτελεύθερο άρθρο του Συντάγματος, το 120, δυστυχώς, σε αυτήν την έρμη την πατρίδα, τη δύστυχη, όσες φορές επικαλέστηκαν κάποιοι νομοταγείς κατά τα άλλα πολίτες την εφαρμογή του, την επικαλέστηκα με έναν τρόπο που σηματοδοτούσε ή γραφικότητα ή αφέλεια ή παραβατικότητα και έκνομες ενέργειες. Και λέει τώρα κάποιος ο οποίος θέλει να είναι νομοταγής σε μια συγκροτημένη και συντεταγμένη πολιτεία. Άραγε το ακροτελεύθερο άρθρο το 120 μπήκε ως διακοσμητικό στοιχείο? Τι ήθελε να πει ο συντακτικός νομοθέτης?
ο συνταγματικός νομοθέτης όταν είπε ότι αυτά όλα εναπόκεινται εις τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Όταν δηλαδή διακινδυνεύεται η υπόσταση της πατρίδος, τότε κατά τον πατριωτισμό των Ελλήνων πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Και ας σας πω και ένα άλλο παράδειγμα, πολύ νοπό, για να κατανοήσετε ότι όσοι επικαλούμαστε το άρθρο 120 με συνταγματικό πάντοτε και δημοκρατικό τρόπο, δηλαδή μια καθολική, παθολομολογουμένος, ένας ξεσηκωμός παλαϊκός, ο οποίος δεν θα μπορεί να τύχει αμφισβήτησης, που θα περικυκλώσει Βουλή, θα περικυκλώσει αν το θέλετε την Θεσσαλονίκη, λοιπόν δεν μπορεί να αγνοηθεί και πρέπει τότε πράγματι συνταγματικά και δημοκρατικά να εφαρμοστεί το άρθρο 120 και μόνον έτσι. Όχι όπως διακηρύττουν κάποιοι οι οποίοι στην ουσία έρχονται και το ακυρώνουν ή λένε και κάποιες ανοησίες οι οποίες όχι απλώς δεν στέκουν, φοβούμαι όμως ότι λειτουργούν και ως προβοκατόρικες. Το 114 το θυμάστε εσείς οι παλιότεροι, ξέρετε ποιο ήταν, η δημοκρατική εκεί του Γεωργίου, έτσι, ήταν η δημοκρατική αντίσταση κατά την εκφορά του λόγου του Γεωργίου Παπανδρέου τότε, και των ανθρώπων οι οποίοι αγωνιζόταν για κάποια πράγματα να εφαρμοστεί το ακροτελεύτερο άρθρο του τότε συντάγματος που έφτανε στα 114 άρθρα. Λοιπόν, επομένως δεν είναι κάτι το οποίο κινείται σε άλλες σφαίρες εξωθεσμικές, έξω από τα δημοκρατικά καθιερωμένα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η πρωτοβουλία η θεσμική, γι' αυτό και βάλετε ο Τζιτζικώστας με τρόπο εμφανέστατο και προκλητικό, γιατί είναι δεδομένο ότι αυτή η θεσμική πρωτοβουλία χαλάει σχεδιασμούς μικροκομματικής εμβέλειας και μικροσκοπιμοτήτων εκλογικών αυτής της κυβέρνησης. Γιατί μια καθολική αντίδραση του λαού, του 1,5 εκατομμυρίου στη διεθνή έκθεση παραδείγματος χάρη, θα σηματοδοτήσει ότι εδώ από αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κάτι το οποίο να είναι προδοσία για το όνομα της Μακεδονίας. Ή και κάτι άλλο αντίστοιχο στην Αθήνα. Οι ενέργειες πρέπει να είναι αυτού του είδους. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να πορευτούμε. Εγώ προσωπικά διαχώρισα τη θέση μου από όλες τις αποσπασματικές ενέργειες που γίνονται, το να γίνουν ενημερώσεις, να γίνουν κατά τη βαθιά γνώση του θέματος. Όπως παραδείγματος χάρη άκουσα από αρχαιολόγους να μιλάνε για αρχαιοκαπηλεία. Γιατί είναι αρχαιοκαπηλεία ο αφορέας ο Μακεδονικός και δεν είναι αρχαιοκαπηλεία, λέει, το όνομα, λέει, της Μακεδονίας. Άκουσα βαθιστόχαστους νομικούς, διεθνολόγους, να μιλάνε ότι η συνθήκη του Βουκουρεστίου που όλοι την επικαλούνται και την αναφέρουν ήταν τριμερής, δεν ήταν διμερής. Επομένως, πού είναι η Βουλγαρία για να δούμε πράγματι πώς έπρεπε γεωγραφικά να μοιραστεί. Ή άκουσα γεωγράφους ιστορικούς, οι οποίοι έρχονται και προκλητικά και λένε κάτι το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι η χώρα πέραν της Αχρίδους, πέραν του τμήματος των Βελεσών και των Σκοπίων και του Μπέλες ακόμα εδώ πάνω από την πατρίδα μας, υπέραν του Βοράν, προς Βοράν, χώρα του Μπέλες, δεν αναφέρονται ποτέ μα ποτέ ιστορικά ότι ήταν Μακεδονία. Η Ανδριανούπολη στο Βυζάντιο και η Θράκη ονομάστηκαν κάποτε Μακεδονία. Εξού και ο Βουλγαροκτόνος είναι η καταγωγή του, είναι Μακεδόν. Βασιλεύς στη δυναστεία των Μακεδόνων ανήκει, καταγόταν από την Ανδριανούπολη. Ναι, στο Βυζάντιο ονομάστηκαν. Αλλά η χώρα αυτή δεν είναι ολόκληρη αυτό που θέλουν να λένε Βόρεια Μακεδονία ή ένα κομμάτι της Μακεδονίας. Δεν είναι ολόκληρο το κρατήριο των Σκοπίων. Μία περιοχή, μία στενή λωρίδα του μοναστηρίου που ξεκινάει Γεργελή. Ούτε η Στρόμνιτσα ήταν, ούτε η Στρόμνιτσα ήταν. Άλλο τώρα αν κατοικούσαν Έλληνες, κατοικούσαν και στην Οδυσσό, τι θα το ονομάσουμε και εκεί ότι ήταν Μακεδονία. Προς Θεού, οι Έλληνες παντού είναι λαός της Διασποράς. Έτσι λοιπόν, η αβαθιά γνώση και τεκμηρίωση που δίνει πίστη, που στην πίστη δίνει όπλα, ακόμα πιο ισχυρά, να γίνουν προσπάθειες για πραγματική ενημέρωση. Αλλά ο ξεσηκωμός για μένα πρέπει να είναι παλαϊκός και να στείλει μήνυμα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περάσει προδοτικά στις επόμενες γενιές.